μάθαμε, μάλλον έγιναν γνωστές, ναι, οι ερωτήσεις που χρειάζεται για να πάρεις ελληνική ηθαγένεια. Μάλιστα. Α. Δηλαδή, η ελληνική ηθαγένεια, να πούμε ότι είναι ένα δύσκολο πράγμα να την πάρει κάποιος. Αν δεν είσαι, δηλαδή, ποδοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας που σε δίνουν έτσι, αν είσαι παιδί μεταναστών που έχει μεγαλώσει, είναι πολύ δύσκολο. Όχι. Να πούμε ότι γίνεται μόνο 2 φορές το χρόνο η εξέταση και ενώ ήταν πάντα προφορική, τώρα είναι και γραπτή. Την υπηκότητα ίσως παίρνεις εύκολα, αν είσαι κάποια χρόνια ηθαγένεια. Και με γάμο δεν την παίρνεις την υπηκότητα. Φυσικά. Δεν την παίρνεις εύκολα. Λοιπόν, για να πούμε ότι πρέπει, απαντάς σε πάρα πολλές ερωτήσεις, γύρω σε 100 ερωτήσεις νομίζω, και πρέπει να έχεις 70% σωστές απαντήσεις. Οι ερωτήσεις τώρα, φτάνουμε σε ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις λοιπόν είναι οι κλασικές. Δηλαδή μπορεί να είναι ιστορικές ερωτήσεις, τύπου πότε έγινε η Ελληνική Επανάσταση, ποιος τον Αχιλλέας. Ε, μην μου κάνουν ποτέ το τεστ, θα μου την πάρουν την ηθαγένεια πίσω. Αλλά έχουν μπει και κάποιες ερωτήσεις οι οποίες είναι από την pop κουλτούρα της Ελλάδας. Α, νεότερος πολιτισμός. Ας δούμε την πρώτη ερώτηση λοιπόν. Έχουμε μία από τις ερωτήσεις. Είναι αυτό και λέει. Αναγνωρίστε, λέει, την ηθοποιό της φωτογραφίας. Και σε ποια, από ποια ταινία είναι το. Χτυποκάρδια στα δρανεία. Το screenshot, ναι, ρε, θα την έπαιρνε στην ελληνικότητα, λέμε για τους άλλους. Είναι μόνο για την ελληνική pop κουλτούρα, τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ωραίο είναι, ας πούμε, για τους. Ναι, εντάξει, πρέπει να αναγνωρίσεις την εθνική στάρα, ας πούμε. Τώρα δεν κάνεις τρόλ, αλήθεια. Όχι, είναι μια ερώτηση για την ελληνική ηθαγένεια. Γιατί διέρευσαν οι ερωτήσεις. Είναι ανοιχτές online, νομίζω, αν πατήσεις ελληνική ηθαγένεια, OpenGov, κάπως έτσι, στα βγάζει. Ενώ OpenGov. Άλλο και αυτό. Δεν είναι κρυφές ερωτήσεις. Γιατί, ωραία, να μάθει την πλάκη, να βλέπει τέτοιο. Δεύτερη ερώτηση, περνάμε. Ποιο ελληνικό τραγούδι λοιπόν από τα παρακάτω κέρδισε στην Eurovision? My number one, παπαρέλα. Ναι, αλλά σου έχει. Τη Σοφία Βόσο άνοιξε. Ενώ είναι όλα σχετικά. Είναι δύσκολη ερώτηση, είναι τρίκι κουέστα. Αυτό τώρα είναι ηθαγένεια. Είναι ο Σάκης ο Ρουβάς που είναι με το Shake It. Εσύ δεν μα δουλεύει τώρα. Όχι, είναι η Έλληνα που παρίζουμε το number one που εγώ αυτό θα κύκλωνα. Δεν θα το λέω στα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις. Και η Τάνια Τσανακλείδου με το Charlie Chaplin. Έχει πάει η Τάνια, πω υπέροχη ήταν. Αυτές είναι ερωτήσεις παγίδα, παιδιά. Είναι ερωτήσεις γιατί όλοι έχουν πάει εκεί. Οπότε σου λέει τώρα ο άλλος τώρα 15 χρόνια εδώ πέρα, αν δεν έχει δει Eurovision, δεν είναι Έλληνας. Συνεχίζουμε. Άμα μου δει εικόνα. Επόμενη ερώτηση. Έλα ρε παιδιά. Συσχετίστε, λέει, τα μουσικά συγκροτήματα της πρώτης στήλης με τους τραγουδιστές της δεύτερης στήλης. Wow. Είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης, ερώτηση για την ελληνική ηθαγένεια. Ονειράμα. Είναι Ονειράμα και έχει απέναντι. Ο Μπάμπης Στόκας είναι τραγουδιστής Ονειράμα. Ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Ο Πασχάλης που θα ήταν ένα υπέροχο, δεν ξέρω αν ακούνε, μπορεί να κάνουν μια συνεργασία. Παιδιά. Α, τα έχω, μέχρι στιγμή την έχω κάνει. Κάνει την εσύ. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Γιατί σου λέει, αν δεν μετέχεις εσύ στην pop κουλτούρα, τι Έλληνας ηθαγενής είσαι. Βέβαια, άστα. Ηθαγενής, ναι, βέβαια ηθαγενής είμαστε. Αλλά είναι πραγματικά φοβερές ερωτήσεις. Τύπου αν δεν έχεις μάντα, αν δεν έχεις δει μάντα, σου να πας τέτοιο. Μάλιστα. Η Mega Star. Παιδιά, ακούστε ένα κόλπο. Δείτε κάθε Σάββατο το Mega Star. Πραγματικά, ναι, αν θέλετε να πάρετε ελληνική ηθαγένεια, δεν ξέρετε τι θα πέσει σε επόμενες ερωτήσεις. Κάνω εγώ το cross promo. Λοιπόν, και μία από τις τελευταίες ερωτήσεις είναι συμπληρώστε, λέει, το σωστό ή λάθος. Όπου μέσα σε ένα είναι 40 μέρες μετά το θάνατο, λέει, έχουμε μνημόσυνο και τι βράζουμε. Κόλυβα. Μπράβο, Έλληνες. Και λέει, ο Καλικάτζαρος, λέει, είναι πλάσματα των Χριστουγέννων που φέρουν καλοτυχία ή κακοτυχία. Παιδιά, τι κακοτυχία. Καλικάτζαρη. Δεν ξέρουμε. Απόστολε. Γιατί τι είναι ο Απόστολε. Ξέρει όλα αυτά τα περίεργα. Η Καλικάτζαρη είναι τα καλά πνεύματα των Χριστουγέννων που φέρνουν καλοτυχία ή κακοτυχία. Πάει, παιδιά, μας τα. Συγγνώμη, να πω. Παιδιά, δεν είμαστε. Άρη, κακοτυχία. Κακοτυχία. Άκουσε με. Έχετε τον Κικίλια στο σπιντάλ, γιατί μπορεί να μας παίρνουν εδώ πέρα να μας μαζέψουν στο Υπουργείο Μετανάστευση. Λοιπόν, όταν ξεκινάει η καινούργια, όταν ξεκινάει η καινούργια σχολική χρονιά, κάνουμε αγιασμό. Είναι σωστό ή λάθος? Σωστό. Σωστό, εγώ το θυμάμαι. Και όταν κάποιος αρρωσταίνει, φτιάχνουμε φανουρόπιτα για να γίνει καλά. Είναι σωστό ή λάθος? Όχι. Όταν χάνουμε κάτι, τάζουμε στον Άγιο Φανούριο, κάνουμε τη φανουρόπιτα και μας το φανερώνει. Είσαι περήφανη Ελληνίδα! Συγχαρητήρια, κυρία Μπάρκα, είστε Έλλην πολίτης. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ηθαγενής. Εγώ είμαι λίγο σοκαρισμένος από αυτό το τεστ. Μπράβο. Είδες. Να πούμε βέβαια ότι για να μην έχουμε διάφορα τέτοια. Ότι υπάρχουν ερωτήσεις, το ξαναλέω, που είναι ιστορικού περιεχομένου και τα παγκόσμια. Αυτά είναι τα άλλα. Αχιλλέα. Και κάποιες pop ερωτήσεις. Είναι τα showbiz.